Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην πρόταση. Στην πρόταση για ένα βιβλίο που έχει το ενδιαφέρον του κανείς να διαβάσει και δημιουργικά, αλλά και σίγουρα να περάσει ευχάριστα τον χρόνο του. Εδώ έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να έχουμε τον συγγραφέα του βιβλίου, Γιαλιάν Τουνιάς. Ο τίτλος στο κοζανίτικο ιδίωμα, παλιά τουρκική φράση. Μιχάλης Πιτένης. Ήδη βλέπουμε το εξώφυλλο του βιβλίου. Θέλουμε τις πληροφορίες. Καλησπέρα σας. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που σας βλέπω από κοντά μετά από πολύ καιρό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, παρότι εσύ αγαπητέ Κώστα, είσαι πολύ μικρότερος. Στάθηκε εμπόδιο ο κορονοϊός, αλλά Άξι. Το ξεπεράσαμε. Πάει, αυτό τελείωσε νομίζω. Ότι... Με τον έναν τον άλλο τρόπο προχωράμε. Ναι, σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το τελευταίο μου βιβλίο, το μυθιστόρημα Γιαλάν Τουνιάς. Ένα μυθιστόρημα που εξελίσσεται στην Κοζάνη του 1960. Γιαλάν Τουνιάς που δίνει τον τίτλο στο βιβλίο ήταν μια φράση που συνήθιζαν να λένε οι παλιοί Κοζανίδες και σημαίνει βέβαια ψεύτικος κόσμος. Αυτός ο ψεύτικος κόσμος. Λίγο πολύ αυτός που ζούμε. Ο βιαστικός ψεύτικος. Μπορούμε να πούμε ότι ναι, έχει την αξία του και σήμερα λοιπόν. Η φράση έχει την αξία του και σήμερα. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο εξελίσσεται στην Κοζάνη κυρίως του 1960 αλλά και φτάνουμε και μέχρι το 2010. Και εκείνο που έχει. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνεται σήμερα πάντως. Έτσι, από μια προχειρηματιά που έριξα στο βιβλίο. Ναι, δεν θα μπορούσε τόσο να γίνεται σήμερα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζαν τα γεγονότα εκείνη την εποχή, παρότι απέχουμε πλέον 60 χρόνια και δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι τεράστια η χρονική απόσταση, όμως είναι τεράστια η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην οτροπία και τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Αλλιώς εισέπραταν και διαχείριζαν τα γεγονότα την εποχή εκείνη, αλλιώς τα εισπράττουμε και τα διαχειριζόμαστε σήμερα. Διότι εκείνο το οποίο θα ήθελα και μόνο μπορώ να αποκαλύψω είναι ότι όλη η εξέλιξη του βιβλίου βασίζεται σε μια παρεξήγηση. Μια παρεξήγηση η οποία αν συνέβαινε σήμερα θεωρώ ότι θα λυνόταν με πολύ καλύτερο τρόπο. Μία, εν πάση τόσο, όχι με τέτοιο τρόπο ώστε να ματαιωθεί, όπως λέει και το Πιστόφυλλο, ο γάμος που αρχίζει, αλλά δυστυχώς δεν ολοκληρώνεται, μέσα σε μια κουζάνη που βουλιάζει από το χιόνι. Εκείνο που θα πρέπει να πω είναι για να διευκρινίσω, έτσι για να μην τρομάξουν και κάποιοι, το βιβλίο δεν είναι γραμμένο στο κοζανιτικό ιδίωμα, απλώς οι διάλογοι που υπάρχουν των ανθρώπων της εποχής του 1960, αυτοί είναι γραμμένοι στο κοζανιτικό ιδίωμα, δηλαδή μιλάνε κοζανίτικα, να το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή διαβάζεται το ίδιο εύκολα και από μένα που δεν είμαι. Ακριβώς. Και για να διευκρινίσω λοιπόν εσένα που έχεις εξαιρετική περήφανη ποντιακή καταγωγή, θα έλεγα λοιπόν ότι το βιβλίο έχει το χαρακτηριστικό ότι ναι, μεν οι διάλογοι των ανθρώπων τη δεκαετία του 60, όσοι υπάρχουν, είναι γραμμένοι στο κοζανιτικό ιδίωμα, είναι όμως εύληπτοι κατανοητοί και το κυριότερο απ' όλα για κάθε δύσκολη πρόταση, για κάποιους ιδιωματισμούς που υπάρχουν στο ιδίωμα, ακριβώς από κάτω υπάρχει ερμηνεία τους. Οπότε ο αναγνώστης θεωρώ ότι πολύ εύκολα θα πάει το μάτι του, βλέποντας την παραπομπή ότι ακριβώς από κάτω είναι η εξήγηση, γιατί εμένα προσωπικά, ας πούμε, με κουράζουν πολύ τα βιβλία όταν έχουν τις υποσημειώσεις και τις εξηγήσεις στις τελευταίες σελίδες και αναγκάζεις να γυρνάς πίσω. Αυτό δεν το κάνουμε εμείς. Εμείς επιλέξαμε με τις εκδόσεις γράφημα από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο και πρέπει να το πω γιατί είναι σημαντικό για μένα. Είναι ένας νέος εκδοτικός οίκος που αποφάσισε να μου κάνει την πρόταση να συμμετάσχω στις εκδόσεις του και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Οπότε λοιπόν δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τους διαλόγους που θα διαβάσουν μέσα από το βιβλίο, το οποίο κατά τα άλλα είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Τώρα, αυτά τα 60 χρόνια που είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά είναι μια γενιά, κάτι παραπάνω από μια γενιά. Δυο γενιές. Ναι. Την ίδια στιγμή είναι και πολύ μακρύ διάστημα, γιατί έχουν αλλάξει και ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος συμπεριφοράς, οι νέες τεχνολογίες πια είναι στη ζωή μας. Πολλές φορές ακόμη και τα συγχαρητήρια ή τα συλληπιτήρια τα λέμε μέσω των κοινωνικών δικτύων. Δεν τα λέμε ούτε καν να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Ατυχώς. Ναι. Δηλαδή, ή εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας κάνοντας αυτό το λεγόμενο like. Μ' αρέσει. Ναι, μπράβο. Ναι. Ή το like, το upload, μ' αρέσει το τέλειο, η φατσούλα κάποια. Πόσο δυσκολεύει κανένα να, τον πολίτη πια να αφήσει το κοινωνικό δίκτυο και να πιάσει το βιβλίο, να χαθεί μέσα στις σελίδες του. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς παραμένουμε χαμηλά σε ό,τι αφορά το ποσοστό αναγνωσιμότητας. Είναι δυστυχώς λίγοι αυτοί οι οποίοι εξακολουθούν να διαβάζουν. Και πάντοτε, ξέρεις, υπάρχει μια καλή δικαιολογία η οποία ναι, μεν στέκει από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη μπορεί να πεις ότι θα μπορούσε να εκλείπει. Ότι δεν προλαβαίνω, έχω πολλές δουλειές, έχω πολλές υποχρεώσεις, φτάνω αργά το βράδυ και είμαι τσαγισμένος. Αλλά να σου πω κάτι που έτυχε να διαβάσω πρόσφατα και δεν το λέω γιατί πρέπει ο κόσμος να διαβάζει γι' αυτό το λόγο βιβλία. Είναι πολύ περισσότεροι λόγοι για τους οποίους πρέπει να διαβάζει.
Διάβασα λοιπόν πρόσφατα ότι οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το να κοιμόμαστε μπροστά στην τηλεόραση, μόνο η ηρεμία και η γαλήνη δεν προσδίδει στον ύπνο μας. Σε αντίθεση με το να διαβάσουμε ένα βιβλίο στο και 2-3-5 σελίδες του, μας γαλινεύει και μας βάζει σε μια διαφορετική διάθεση, έτσι ώστε και ο ύπνος μας να είναι καλύτερος και φυσικά να ξυπνήσουμε και καλύτερα. Θα μου πεις, βέβαια, από την άλλη μεριά, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια καθημερινότητα που είναι σκληρή και επίπονη, θα κάνεις αυτή την επιλογή. Νομίζω ότι όπως κάνουμε άλλες επιλογές που μας δίνουν κάτι περισσότερο στον εαυτό μας που μας ευχαριστούν, ίσως ήταν και αυτή μια καλή επιλογή και εγώ προσωπικά τη συστήνω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντα δίπλα μου έχω ένα βιβλίο, όχι για να παραστήσω ότι διαβάζω, αλλά γιατί πραγματικά είμαι ηρεμή το να διαβάσω έστω και 2-3 σελίδες. Συχνά και μου το έλεγαν άνθρωποι που είναι σε καλύτερο επίπεδο αναγνωσιμότητας και διαβάζουν πολύ περισσότερο από μένα. Συχνά ταυτίζεσαι με τον συγγραφέα και δεχομένως τον ακολουθείς στα βιβλία που εκδίδει. Καμιά φορά γίνεσαι και μακρινός φίλος, ένας άγνωστος φίλος του. Mm-hmm. Πόσο απογοητεύεσαι όταν κάποια στιγμή μαθαίνεις πράγματα και πηγαίνω τη συζήτηση στη γνωστή περίπτωση. Στο γεγονό των ημερών. Ακριβώς. Ναι, θέλω να το ακουμπήσουμε. Προφανώς δεν θα το αναλύσουμε, αλλά θέλω να το ακουμπήσουμε αυτό το θέμα. Η ταύτιση του αναγνωστικού κοινού με τον συγγραφέα και η απογοήτευση, η οργή πολλές φορές, η αγανάκτηση που νιώθει όταν απομυθοποιείται. Κοίταξε, δεις, καταρχήν το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και βέβαια θα μπορούσε ίσως να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί σε μια πολύ μεγαλύτερη χρονικά τηλεοπτική εκπομπή, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να το θίξουμε. Εγώ πρόσφατα, στα δικά μου κοινωνικά δίκτυα, εκείνο που έγραψα ήταν ότι ναι, ισχύει αυτό που είπες. Ταυτίζεται πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί αναγνώστες με τον συγγραφέα. Το θεωρούν φίλο, θεωρούν ότι είναι ένας άνθρωπος που τους καταλαβαίνει, ότι γράφει για εκείνους, ότι ισχύει αυτό που λέει και πολλές φορές για να τραγούδι. Καμιά φορά βρίσκουμε και τον εαυτό μας μέσα στα διηγήματα, μέσα στους πρωταγωνιστές του βιβλίου. Πολύ σωστά. Ισχύει νομίζω πολλές φορές αυτό που λέμε και για τα τραγούδια, ότι Θεέ μου για μένα μιλάει. Δηλαδή, έχουμε ένα τραγούδι. Όταν είμαστε στο αυτοκίνητο ή γενικά όταν ακούμε μουσική και λέμε ναι, αυτό είναι ένα τραγούδι που με εκφράζει. Το ίδιο ισχύει και με τη λογοτεχνία. Από την άλλη μεριά, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε βιβλίο, πίσω από κάθε ονοματεπώνυμο συγγραφέα, κρύβεται ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει αδυναμίες. Επίσης, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που να έχει πολλές άσχημες πλευρές. Εγώ έγραψα, θέλω να σχολιάσω τα γεγονότα που είχαμε τις τελευταίες μέρες με συγγραφέα, μάλιστα παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας, που συγκαταλέγεται από ό,τι διάβασα στους 8 μεγαλύτερους πορνογράφους της χώρας. Εύχομαι να μην ισχύει αυτό, αλλά μπάσχε τόσο αναπαράγω μια είδηση. Είναι προφυλακισμένος. Ναι, είναι προφυλακισμένος, αλλά εύχομαι μακάρι να αποδειχθεί αθώος. Εκείνο λοιπόν που έγραψα είναι ότι είναι ισχύει το άβυσο στη ψυχή του ανθρώπου, γιατί και στο διάβα της ιστορίας έχει αποδειχθεί ότι πάρα πολύ σημαντικοί δημιουργοί, πνευματικοί άνθρωποι, όπως θέλουμε να τους αποκαλούμε, συγγραφείς οι οποίοι άφησαν πίσω τους αριστουργήματα, στην προσωπική του ζωή ήταν πραγματικά κακοί άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι συμπεριφερόταν με πολύ άσχημο τρόπο. Άρα, η μοναδική συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, η αθέλητη γνώμη που θα ήθελα να εκφράσω είναι ότι ας μείνουμε στο έργο και ας μην επιχείρησουμε να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από το έργο, γιατί μπορούμε να απογοητευτούμε πραγματικά. Εάν το έργο είναι καλό, ας το αξιολογήσουμε το έργο, ας πάρουμε αυτά τα καλά που θα έχει και ας μην πάμε παραπίσω να δούμε ποιος είναι, για παράδειγμα, ο Μιχάλης Ουπιτένης. Γιατί αυτό συμβαίνει και με μένα πολλές φορές, για να επανέλθουμε στο βιβλίο μου, ότι διαβάζοντας πολλοί φίλοι και συντοπίτες τα βιβλία μου, πολλές φορές μου λένε για εκείνον μιλάς. Και τους απαντάω, όχι, δεν μιλάω για εκείνον, αλλά πιθανότατα κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβω, με επηρέασε η συμπεριφορά εκείνου ή κάποιου σαν εκείνον. Άρα στην ουσία δεν έχει νόημα να ψάχνουμε να βρούμε με ποιον ταυτίζεται ένας ήρωας, ούτε επίσης έχει νόημα να κοιτάμε τι είναι ο συγγραφέας που έχει γράψει το βιβλίο. Νόημα έχει να εξετάζουμε αν αυτό είναι ένα έργο που μας ικανοποιεί, που εκφράζει την αισθητική που έχουμε εμείς και που μπορεί πραγματικά να αξίζει τον χρόνο και τον κόπο που θα κάνουμε για να το διαβάσουμε. Νομίζω ότι αυτό θα μας διευκόλυνε και θα μας έβγαζε πέρα από αυτή την άσχημη κατάσταση, γιατί κανένας δεν είναι ευχαριστημένος με αυτά τα πράγματα και κανένας δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να φτάνουν σε τέτοιο πραγματικά άσχημο χάλι. Το γιαλάντου μιας, πού το βρίσκει κανείς? Από σήμερα άρχισε να μοιράζεται, να διανέμει σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Θα κυκλοφορεί φυσικά σε όλη τη χώρα, στην Κοζάνη οπωσδήποτε. Νομίζω ότι από αύριο μεθαύριο, γιατί σήμερα αρχίζει η διανομή, άρα υπάρχει ένα πρακτικό ζήτημα μέχρι να φτάσει, να τοποθετηθεί κτλ. Μέχρι τέλος της εβδομάδας οπωσδήποτε θα υπάρχει παντού. Οπότε όποιος θέλει το να ζητήσει, ας το κάνει, και εγώ προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω, γιατί εδώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίξαν ένα ωραίο ρόλο.
με το που το κοινοποίησα και εγώ και ευχαριστώ επίσης και όλους εσάς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα περιφερειακά που πραγματικά μας βοηθάτε με το να προβάλλετε τις δουλειές μας. Επανέρχομαι λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους, όλους τους φίλους που είτε έγραψαν τις ευχές τους ή έκαναν ένα απλό like. Ο δημοσιογράφος καμιά φορά, το ξέρετε πολύ καλά, καμιά φορά βιάζεται υπερβολικά, ίσως περισσότερο από όσο πρέπει. Με τι ασχολείται ο Μιχάλης ο Πιτένης? Γράφτηκε το βιβλίο, κυκλοφορεί, ετοιμάζει, έχει κάτι στα σκαρδιά, σκέφτεται κάτι? Έχω αρχίσει ήδη το επόμενο. Έχετε αρχίσει το επόμενο. Ναι. Ακολουθώ στην προκειμένη περίπτωση να σας πω ότι... Πάλι μια... μυθιστόρημα, έτσι... Ναι, μυθιστόρημα. Μυθιστόρημα. Όχι σαν το Γιαλάντουνιά, θα είναι αλλού, πάμε λίγο αλλού τώρα. Αλλά για να σας πω την αλήθεια, ακολουθώ την συμβουλή που έδωσε η γυναίκα μου κάποια στιγμή και είχε απόλυτο δίκιο. Γιατί η αναμονή μέχρι να εκδοθεί ένα βιβλίο, το πώς θα πάει, πώς θα το υποδεχθούν κριτικοί, πώς θα το υποδεχθούν οι αναγνώσεις κτλ., είναι και ψυχοφθόρα. Και μου έχει δώσει μια συμβουλή για να πει τι κάθεσαι και περιμένεις, κοιτώντας το τηλέφωνο ή, κάποιες, ή την οθόνη του υπολογιστή σου, γιατί δεν ετοιμάζει ένα επόμενο βιβλίο. Και αυτό είναι μια πολύ καλή συμβουλή, την ακολουθώ έκτοτε. Και αυτό με... Ακολουθεί ο συγγραφέας τις κριτικές, τις λαμβάνει υπόψη του, τον επηρεάζουν? Ναι, τις αρνητικές. Με επηρεάζουν και τις ακολουθώ. Δηλαδή, τις αξιολογώ πάντοτε πάρα πολύ τις αρνητικές κριτικές. Δηλαδή, όταν έχω αρνητικές κριτικές, κάθομαι, τις διαβάζω με μεγάλη προσοχή, προσπαθώ να τις αναλύσω, γιατί θεωρώ ότι ακόμη και αν γίνονται με κακοπροαίρετο τρόπο, που δεν νομίζω ότι γίνονται, πάντοτε με καλοπροαίρετο γίνεται και η αρνητική κριτική, θεωρώ ότι θα βρω εκεί πέρα μέσα κάποια λάθη, τα οποία θέλω να τα αποφύγω στο επόμενο βήμα μου. Το προσυπογράφω. Νομίζω ότι η αρνητική κριτική μας κάνει καλύτερους. Πάντα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν χαρά. Και εγώ. Καλό ταξίδι στο βιβλίο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ στο πολύ. Νέο επώνυμα.